Καλησπέρα σας, καταρχήν. Καλησπέρα. Στη κυρία Ψηλιά Αθηνά, το όνομά μου είναι Βασιλική Κιωσή. Και η Ρωσάβοβα, είμαστε παρακολουθούμε το μαθήμα της κυρίας Βεμμάη της μετάφρασης. Και θέλω να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τη μετάφραση. Αρχικά, ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Δεν ήταν όνειρο ζωής, αλλά ήταν ένα παιδικό παιχνίδι. Δηλαδή, ήταν κάτι που, με το οποίο έχω ασχοληθεί σαν παιχνίδι από πολύ μικρή. Και δεν το επέλεξα ακριβώς ως επάγγελμα. Με επέλεξε, γιατί ήταν άλλη κατεύθυνση των σπουδών μου και έχω και άλλη ιδιότητα επαγγελματική. Ναι, έχω παρακολουθήσει λίγο τη συζήτησή σας, διάβαζα λίγο το βιογραφικό σας. Πού συνδέεται η ψυχολογία με τη μετάφραση ακριβώς? Τώρα, μετά από 20 χρόνια, τα βρίσκω ακριβώς στις συνδέσεις. Διαισθανόμουν ότι υπάρχει κάτι εκεί. Νομίζω έχει να κάνει λίγο με τη λειτουργία της διαμεσολάβησης και της γέφυρας. Και στη θεραπεία υπάρχει η έννοια της μετάφρασης, δηλαδή με την έννοια παλιά πράγματα, παλιά νοήματα, τα ξαναμεταφράζουμε και τα καταλαβαίνουμε αλλιώς. Με αυτή την έννοια μιλάμε, δηλαδή, όχι καθαρά γλωσσική δηλαδή. Όχι. Δηλαδή, τα πορτογαλέζικα πώς προέκυψαν σαν πορτογαλικά βασικά? Ήταν όταν εγώ ήμουν στο Πανεπιστήμιο, ήμουν εδώ στο Αριστοτέλειο, στο τμήμα ΦΠΠΣΥ. Και ήταν η πρώτη χρονιά του Εράσμους τότε. Είχα την ευκαιρία να φύγω με μια υποτροφία. Διάλεξα μια χώρα για την οποία δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα τη γλώσσα. Ήξερα μόνο ότι το καιρός, το κλίμα θα είναι παρόμοιο με την Ελλάδα. Αυτό ήταν αυτό που χρειαζόμουν, ότι θα είναι σχετικά φτηνά, θα είναι παρόμοιο με την Ελλάδα, δεν θα χρειαστώ επιπλέον χρήματα. Αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο. Ένα κριτήριο περιπέτειας. Δεν είχα στο νου μου τι θα συνέβαινε. Ναι. Καταρχήν, εκτός από τα πορτογαλικά, προς ελληνικά και με αγγλικά, φανταστώ, ασχολείται με αγγλικές μεταφράσεις. Στη λογοτεχνία δεν το έχω κάνει και δεν το έχω επιδιώξει. Κυρίως γιατί τα πορτογαλικά είναι μια πιο σπάνια γλώσσα, υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι να μεταφράσουν από τα πορτογαλικά, οπότε δουλειά μου πάντα ήταν, μιλάω και άλλες γλώσσες. Με επάρκεια θα έλεγα όσο τα πορτογαλικά, τα αγγλικά. Οι άλλες γλώσσες είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. Ποια είναι η σχέση σας με την γλώσσα από την οποία μεταφράζετε? Με έναν περίεργο τρόπο είναι μια γλώσσα που την έμαθα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, σε 1,5 μήνα μιλούσα. Και μιλούσα μόνο πορτογαλικά, όντας πια στη Λισαβόνα. Η λογοτεχνία διάβαζα πάντα πάρα πολύ και μεγαλώνοντας, επειδή ήμουν ένα παιδί αρκετά μοναχικό, ήταν το παράθυρό μου στον κόσμο. Οπότε από τα πρώτα πράγματα που ήθελα να καταλάβω, για να καταλάβω τη χώρα, να καταλάβω τη γλώσσα, ήταν η λογοτεχνία. Μπήκα πολύ νωρίς να διαβάσω. Εκείνη την εποχή, πριν από 25 χρόνια, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα μεταφρασμένο στα ελληνικά. Οπότε, πάντως και διαβάζοντας μια σειρά πράγματα, με ενδιέφερε κάτι να κάνω με αυτό. Έκανα μαθήματα, μετά από 4 χρόνια επέστρεψα ξανά στην Πορτογαλία με μια άλλη υποτροφία, πάλι για σπουδές στην ψυχολογία, λέγω παράλληλα έκανα και γλώσσα, λογοτεχνία, μετάφραση. Αυτά όμως είναι μικρότερες οι σπουδές μου πάνω σε αυτό, αλλά πολύ μεγάλη αγάπη, αυτό μπορώ να πω. Τι σας προσφέρει η μετάφραση, τι απολαμβάνετε σε αυτή? Την ησυχία μου. Ναι, έχει πάρα πολύ ησυχία. Είναι μια δουλειά που την κάνει κανείς μόνος του με τον εαυτό του. Προφανώς υπάρχουν και τα πειράματα αυτά της συνεργασίας που είναι πολύ ωραία, μια πολύ ωραία αλλαγή. Ναι, δηλαδή στους ρυθμούς που ζω και με την άλλη μου δουλειά, αυτός είναι ένας χρόνος που είμαι εγώ με τον εαυτό μου και το κείμενο. Ύστερα, εντάξει, έχει μια ικανοποίηση το γεγονός ότι καθώς περνάνε τα χρόνια και συνεχίζω να μεταφράζω, εγώ γνωρίζω κάποιους πολύ σημαντικούς συγγραφείς, το έργο τους δηλαδή, και με τη διαμεσολάβησή μου τη γνωρίζουν και οι Έλληνες αναγνώστες. Αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. Αυτό είναι το κίνητρό σας δηλαδή στη μετάφραση? Όχι, το κίνητρό μου είναι ότι περνάω καλά, ότι είναι ένα παιχνίδι, εξακολουθεί να είναι ένα παιχνίδι για μένα. Είναι κάτι το οποίο με ενθουσιάζει. Με κινητοποιεί πάρα πολύ. Είναι ένα πράγμα
που το έχω ανακαλύψει από 7-8 χρονών, δεν ξέρω γιατί, είναι εκεί όμως και... Είναι δύσκολο να αποδοτείς τα ελληνικά, η θερμοκρασία που έχει το πρωτότυπο κείμενο. Δεν το έχω ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πω, πάντα όταν υπάρχει, όταν είναι ένας καινούριος συγγραφέας που δεν τον έχω διαβάσει πολύ ή δεν τον έχω μεταφράσει, πάντα έχω μια αβεβαιότητα. Νομίζω ότι η θερμοκρασία που λέτε δεν τη βρίσκω από την αρχή, την ανακαλύπτω στην πορεία του βιβλίου. Με κάποιους συγγραφείς αυτό είναι πιο εύκολο, είναι πιο φυσικό, γιατί μπορεί να έχουμε κάτι κοινό στη σκέψη ή κάποιες αναφορές κοινές και να είναι πιο εύκολο. Με άλλους συγγραφείς πρέπει να το ψάξω περισσότερο. Για παράδειγμα, έχω μεταφράσει τρία βιβλία από Βραζιλιάνων συγγραφέων. Δεν αισθανόμουν σαν στο σπίτι μου. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες διαφορές στη γλώσσα, παρότι υπάρχει και σύμφωνο ορθογραφίας μεταξύ Πορτογαλίας και Βραζιλίας και είναι υποχρεωμένοι όλοι να γράφουν με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορά υπάρχει και είναι μεγάλη. Δεν ένιωθα ασφάλεια, δηλαδή δεν ήξερα αν ακριβώς αυτό που λέτε εσείς, θερμοκρασία, αν αυτό αποδίδεται σωστά, είναι ένα ερωτηματικό που το έχω ακόμα. Για άλλα βιβλία το αισθάνομαι μεγαλύτερη ασφάλεια. Δηλαδή, με ποιον συγγραφέα αισθάνεστε πιο μεγάλη άνεση? Εντάξει, νομίζω αυτό που έχω μεταφράσει περισσότερο, Ζωζέ Σαραμάκου. Το οποίο ήταν από την αρχή όμως, δεν ήταν κάτι που χτίστηκε, ήταν από το, νομίζω, από το πρώτο βιβλίο, δεν ήταν κάτι που άλλαξε. Δηλαδή, ήταν αγάπη, να το πούμε, μεταξύ σας ως μεταφράστρια και το έργο του συγγραφέα που πρότιμαστε. Ναι, ναι. Ήταν από αυτά τα βιβλία που τα διαβάζεις και σταματάς και παίρνεις ανθρώπους τηλέφωνο και λες, κάτσε να σου πω τι γράφει εδώ. Αυτή ήταν η εμπειρία. Πέρα από το συγκεκριμένο συγγραφέα, έχετε κάποια στενή σχέση με κάποιο μεταφραστή, έχετε κάποιο μεταφραστή ως πρότυπο, σας έχει εμπνεύσει κάποιος μεταφραστής? Θαυμάζω ανθρώπους, αλλά όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν έχω μαθητεύσει. Δηλαδή, για να θαυμάζεις, νομίζω πρέπει κάπως να έχεις μαθητεύσει κιόλας. Βλέπω μεταφράσεις πάρα πολύ καλές, εξαιρετικές, ανθρώπους που τη δουλειά τους τη θαυμάζω, αλλά ότι να έχω πρότυπο, δηλαδή να προσπαθώ να μοιάσω ή να το κάνω, όχι, αυτό δεν υπάρχει. Εκτός από μεταφράστρια, είστε και συγγραφέας ενδεχομένως, γράφετε ελληνικά σας κείμενα? Όχι, όχι. Τα κριτήρια σας όταν μεταφράζετε, ποια είναι τα δικά σας? Τα κριτήρια μου για ποιο πράγμα? Για τη μετάφραση που εσείς κάνετε, δηλαδή αυτό. Την επιλογή ενός έργου, ας πούμε. Την επιλογή, όπως ξέρετε, του έργου δεν την κάνει ο μεταφραστής, την κάνει ο εκδότης. Ο μεταφραστής μπορεί να προτείνει. Αυτό ρωτάτε, τα βιβλία, με ποια κριτήρια επιλέγονται τα βιβλία? Όχι, εγώ εννοώ όταν εσείς αποφασίσετε να μεταφράσετε κάποιον συγγραφέα ή κάποιο έργο, αυτά που ακολουθείτε μέσα σας όταν κάνετε τη μετάφραση, τα δικά σας κριτήρια. Δεν ξέρω αν την έχω καταλάβει σωστά την ερώτηση. Για μερικά πράγματα στην μετάφραση ειδικά δεν έχω θεωρία. Μερικά πράγματα τα έχω ανακαλύψει καθώς δουλεύω το πώς λειτουργούν. Κάτι που έλεγα και χθες, εγώ βλέπω ότι όταν έχω έναν καινούριο συγγραφέα χρειάζομαι τρία κεφάλαια για να πω ότι έχω καταλάβει το λεξιλόγιο του συγγραφέα. Ένα κριτήριο ακόμα είναι, για παράδειγμα, είναι ότι έχω διστάσει και έχω αποφύγει να μεταφράσω συγγραφείς που δεν είναι σύγχρονοι. Γιατί αν δεν ξέρω, δεν ξέρω την ιστορία της γλώσσας, της πορτογαλικής γλώσσας. Ξέρω να εύρωστης, δηλαδή γνωρίζω ένα λεξιλόγιο πιο παλιό, αλλά το έχω αποφύγει να μεταφράσω κάτι πιο παλιό. Με ενδιαφέρει να υπάρχει μια αντιστοιχία στο άκουσμα, δηλαδή όχι μόνο στην απόδοση του νοήματος, αλλά και ο ήχος με κάποιο τρόπο να παρακολουθείται, ο ρυθμός που υπάρχει να υπάρχει και στο ελληνικό κείμενο. Θεωρώ σημαντικό να μεταφράζονται οι λέξεις, να μην παραλείπονται πράγματα, ούτε να απλοποιούνται. Θεωρώ σημαντικό να αντιμετωπίζω τον αναγνώστη ως ενήλικα και να μην προσπαθώ να του πασάρω πληροφορία σαν να μην ξέρει.
Δεν ξέρω αν απαντώ, αν είμαι μέσα στο περιεχόμενο. Ακριβώς αυτό είναι μέσα. Και δεν διορθώνω το συγγραφέα. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό που δίνει ο συγγραφέας είναι πλήρες. Εάν σε κάποια σημεία εγώ αισθάνομαι αμηχανία ή κάποιο κόμπο ή δεν βγαίνει με τον ίδιο τρόπο που βγαίνει σε άλλα σημεία, θα φανεί και στη μετάφραση αυτό. Αλλά αυτό είναι όμως. Δηλαδή, αυτή η ένταση που υπάρχει στο κείμενο, το πρωτότυπο, αυτή η ένταση που εγώ αντιλαμβάνομαι, οφείλει να υπάρξει και στο ελληνικό. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να λύσω κάτι εγώ εκεί και να περάσει ανέφελα στον αναγνώστη. Ο αναγνώστης είναι και αυτός ενήλικας όπως και εγώ. Έχετε πάντα επικοινωνία με τον συγγραφέα που μεταφράζεται? Τώρα πια ναι. Τώρα πια ναι. Δεν το έκανα γιατί με το Ζωζέ Σαραμάκο ήταν μια ειδική περίπτωση. Ήμουν πάρα πολύ νέα. Εκείνος, πέρα από τη διαφορά ηλικίας, ήταν ένας νομπελίστας συγγραφέας. Αισθανόμουν πολύ μεγάλο δέος. Απέφυγα για 10 χρόνια, ενώ μετέφραζα τα έργα του. Απέφυγα για μια δεκαετία να το γνωρίσω, μέχρι που ήταν πια αναπόφευκτο. Από όταν το γνώρισα και μετά, ζητούσα και τη βοήθειά του και τον ενημέρωνα τι κάνω. Και από τότε, βέβαια, αφού χαλάρωσα με αυτόν τον συγγραφέα, επικοινωνώ με όλους. Με όλους έχω κάποιο είδους σχέση. Είναι όλοι πάρα πολύ γενναιόδοροι, μου στέλνουν τα βιβλία τους. Συνεννοούνται απευθείας μαζί μου για δικαιώματα και για διευκολύνσεις. Υπάρχει μια πάρα πολύ γενναιόδορη στάση από τους συγγραφείς, πάντοτε ανταποκρίνοντας τα ερωτήματα που βάζω. Θα λέγατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο μεταφραστής να έχει γνωρίσει τουλάχιστον τον συγγραφέα που μεταφράζει? Δεν το θεωρώ τελείως απαραίτητο. Είναι ένα προνόμιο. Είναι μια ευκαιρία, είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά καμιά φορά δεν έχει κανείς αυτή την ευκαιρία γιατί ο άνθρωπος δεν ζει πια ή γιατί δεν πρόλαβε, για διάφορους λόγους. Είναι μια ευκολία περισσότερο και η χαρά της επικοινωνίας. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λύσει κανείς τα θέματα της μετάφρασης. Πιο πολύ σαν προνόμιο θα το έλεγα και σαν ευχαρίστηση. Προτιμάτε κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό είδος να μεταφράσει, δηλαδή διηγήματα ή... Όχι, αλλά δεν έχω μεταφράσει ποίηση. Θεωρώ ότι είναι κάτι, έχει άλλη λειτουργία η μετάφραση της ποίησης. Είναι κάτι με το οποίο δεν έχω καταπιαστεί. Αλλά έχω μεταφράσει μυθιστορήματα και ένα αυτοβιογραφικό κείμενο, νομίζω. Όλα τα άλλα είναι, ναι, όλα είναι μυθιστορήματα. Τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση βασικά πριν ασχοληθείτε με αυτή και ποια η άποψή σας για τη μετάφραση τώρα? Είχε αλλάξει ο τρόπος που... Να πω την αλήθεια, πριν ασχοληθώ με τη μετάφραση, πριν μεταφράσω δηλαδή κάποιο έργο και δω το όνομά μου τυπωμένο και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι ασχολιόμουν και πάρα πολύ με το ποιος μετέφρασε αυτό που διάβασα. Ενώ αγαπούσα πάρα πολύ τη λογοτεχνία πάντα. Νομίζω άρχισα και εγώ να νοιάζομαι περισσότερο για αυτή την εργασία από τον άρχισα να τι κάνω. Εκ των υστέρων μπορώ να καταλάβω πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Ο Σαραμάγκο έλεγε ότι στους μεταφραστές οφείλουμε το ότι υπάρχει διεθνής λογοτεχνία. Αλλιώς θα υπήρχε, κάθε χώρα θα έχει τη λογοτεχνία της. Δεν θα μαθαίναμε ποτέ τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντική η λειτουργία, αλλά δεν είναι κάτι που το σκεφτόμουν πιο πριν. Σαν επάγγελμα η μετάφραση, νομίζετε ότι έχει τις σωστές απολαβές, ας πούμε να το πω έτσι, που είχα πει. Στιέβεστε. Εντάξει. Όχι, είναι ένα χαρτζιλίκι. Ακόμα και αν θέλει κάποιος να κάνει αυτή τη δουλειά συστηματικά, εντάξει, πόσο συστηματικά, πρέπει να κάνει κανείς και κάποιο διάλειμμα, με τις εισφορές που πρέπει να πληρώσει, με την φορολογία που υπάρχει, με τις τιμές που δίνουν ακόμα και τις πιο ψηλές τιμές που μπορεί να δώσει ένας εκδότης, τα χρήματα δεν πάβουν να είναι ένα χαρτζιλίκι. Ένα έξτρα στο εισόδημα από κάτι άλλο. Κάποια στιγμή είχα συμμετάσχει σε μια πρόσκληση του Αντέχρουσο στο Μίδι με διάφορους μεταφραστές και μας σύστηνε τον ένα στον άλλον και έλεγε «Από εδώ η τάδε που είναι δικηγόρος και μεταφράστρια, από εδώ η τάδε που είναι γιατρός και μεταφράστρια, από εκεί η τάδε που είναι καθηγήτρια και μεταφράστρια». Δεν είχε κανείς που να κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Θεωρείτε ότι εφαρμόζεται ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων?
Το εννοείται σε σχέση με τη μετάφραση. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν εφαρμόζεται. Με την έννοια ότι και τα πνευματικά δικαιώματα της μετάφρασης έχουν ορισμένη χρονική διάρκεια. Αλλά πληρώνονται εφάπαξ, τουλάχιστον πρακτική στην Ελλάδα είναι αυτή. Αυτό με ρωτάτε. Τι ιδιαίτερες ανάγκες έχει ένας μετάφραστης, πού ξοδεύει το όποιο εισόδημα έχει από αυτό. Σε σχέση με τη μετάφραση. Ναι. Εντάξει, αν έχει αγοράσει κανείς τα λεξικά του, τα οποία δεν είναι πολλά για μένα, είναι σε DVD, σε CD-ROM. Δουλεύω με ένα Πορτογαλο-Πορτογαλικό, με το αντιληξικό του Μποστατζόγλου. Τα ταξίδια εντάσσονται μέσα σε αυτά τα έξοδα. Σωστά. Τα αναγκαία έξοδα. Η επιμορφώσεις ενδεχομένως. Αυτά νομίζω, εγώ τα έχω πάρει κάπως από υποτροφίες και από ευκαιρίες για ταξίδια, για συνεντεύξεις. Είχα κάποιες τέτοιες ευκαιρίες. Με αυτήν την έννοια δεν έχω βάλει χρήματα από την τσέπη μου για να γνωρίσω έναν συγγραφέα. Τις μεταφραστικές δυσκολίες, πώς τις αντιμετωπίζετε, εκτός από τη βοήθεια των λεξικών, βέβαια. Εξαρτάται. Μερικές φορές είναι απλώς ζήτημα του να αφήσω το κείμενο λίγο ήσυχο και να το ξαναδώ σε άλλη στιγμή και εκεί να βρω τις λύσεις. Τώρα, κάθε βιβλίο μπορεί να χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες λέξεις που εγώ δεν τις έχω. Ψάχνω να βρω τους ανθρώπους που τις έχουν και τις ζητάω. Θυμάστε μήπως κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα που είναι έτσι πολύ δύσκολο. Πάρα πολλά. Δηλαδή, έχω μιλήσει με ξυλουργό για το ένα βιβλίο, με αρχιτέκτονα για το άλλο, με φαρμακοποιό για το τρίτο, με ιστιοπλό για το τέταρτο. Δηλαδή, κάθε βιβλίο κάτι θέλει που πρέπει να είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι ακριβώς η λέξη. Η ποιότητα της μετάφρασης, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί? Καταρχάς, πιστεύετε ότι οι μεταφράσεις τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι υψηλές σε ποιότητα κατά το μέσο όρο? Νομίζω τα τελευταία χρόνια ναι, ότι είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχει πια και εκπαίδευση στη μετάφραση. Δηλαδή, όταν εγώ ξεκίνησα να μεταφράζω, δεν υπήρχαν σπουδές μετάφρασης. Υπήρχαν σπουδές στη φιλολογία και από εκεί και πέρα κανείς συνέχιζε. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοιες σπουδές δηλαδή. Αυτό που βλέπω και σε αυτά που διαβάζω είναι ότι το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι είναι καλές μεταφράσεις. Εντάξει, λέω τώρα, μιλάμε μια γενικότητα. Μέσα σε αυτό υπάρχουν εξαιρετικά πράγματα, υπάρχουν και πιο μέτρια. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η επιμέλεια? Ναι, βέβαια. Ασφαλώς. Και έχω το προνόμιο να συνεργάζομαι με έναν διορθωτή από την αρχή ως τώρα, εδώ και 20 χρόνια. Για τον τίτλο. Για τον τίτλο. Αυτό που κάνω εγώ είναι ότι προτείνω τον τίτλο. Πολλές φορές έχει συμβεί ο εκδότης να τον αλλάξει, με τη σύμφωνη μου γνώμη. Πάντα. Ναι. Καμία αλλαγή δεν έχει γίνει που να την μετανιώσω. Μερικές φορές νομίζω ότι η επιλογή... υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει ο μεταφραστής πώς λειτουργούν. Δηλαδή, το να βρεις έναν καλό τίτλο που με μια ματιά να προσελκύει, είναι κάτι που ο εκδότης, εγώ θεωρώ ότι το ξέρει καλύτερα από μένα. Δεν θεωρείτε ότι πλέον γίνονται εκπτώσεις στην ποιότητα των έργων λόγω της κρίσης κιόλας? Πώς δηλαδή? Να γίνονται δουλειές πιο γρήγορα, με χαμηλότερη ποιότητα. Με τίτλο που να μην συμφωνείτε, ας πούμε, παράδειγμα, με αυτό για λόγους marketing. Αυτό δεν έχει να κάνει με την κρίση. Να σας πω ότι με τους εκδότες που έχω συνεργαστεί, με έχουν σεβαστεί και τους έχω σεβαστεί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θυμάμαι, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Εγώ είχα βάλει έναν τίτλο. Ο εκδότης σκέφτηκε έναν άλλον πολύ καλύτερο, που απλώς έκοβε μία λέξη, αλλά έκανε όλη τη διαφορά. Και ήταν όλες οι λέξεις του τίτλου, δεν χανόταν κάτι. Δεν ανακατεύομαι. Δηλαδή, με ανθρώπους, με εκδότες που ακούω ότι δεν πληρώνουν ή ότι σε ταλαιπωρούν ή που τους λέω την τιμή και μου λένε «Τι, αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν». Δεν διαπραγματεύομαι.
Προτιμώ να μην έχω χωρίς δουλειά σε αυτό, γιατί καλό είναι να επιβραβεύονται οι άνθρωποι που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για την κριτική απέναντι στο έργο σας, πώς την αντιμετωπίζετε? Δεν είναι και τόσο πολύ, γιατί ακριβώς δεν ασχολείται και κανείς τρομερά με τους μεταφραστές. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έχω ακούσει καλά λόγια, γενικά καλά λόγια. Νομίζω σε μια περίπτωση μόνο μου έχουν επισημάνει συγκεκριμένα πράγματα, ενστάσεις συγκεκριμένες, και αυτό έχει γίνει μία φορά μέσα στα 20 χρόνια. Δηλαδή κάποιος κάθισε και είπε, αυτό έπρεπε να ήταν έτσι, αυτό εγώ προτείνω να ήταν αλλιώς. Άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ, αυτό ήταν πολύ επικοδομητικό. Αλλά δεν έχω συχνά τέτοιες κριτικές. Η κριτική είναι συνήθως γενικά καλή, αυτό. Γενικά, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης ακόμα περισσότερο? Εντάξει, να αναγνωριστεί ως ένα κανονικό επάγγελμα που θέλει ορισμένες δεξιότητες και να πληρώνεται ως τέτοιο. Γιατί όταν είναι τόσο χαμηλές οι τιμές και για να κρατηθούν χαμηλές μπαίνουν μέσα σε αυτό άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν. Ασφαλώς θα δώσουν χαμηλότερη ποιότητα δουλειάς. Νομίζω αυτό είναι να γίνει. Κατά τα άλλα, είναι πολύ καλό το ότι υπάρχουν σπουδές, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως πολλοί δρόμοι να φτάσει κανείς στη μετάφραση, παρόλα αυτά. Σχετικά με το ότι είπατε ότι υπάρχουν ανθρώποι που δεν μπορούν να το κάνουν, η γνώμη σας για τις επαγγελματικές ενώσεις των μεταφραστών ανήκετε καταρχήν σε κάποια και πιστεύετε ότι πρέπει να ανήκουν όλοι σε κάποια? Στις ΜΕΔ, ναι, νομίζω ότι είναι καλό να ανήκουμε. Αν δεν ξεκινήσουμε εμείς να το πάρουμε απόφαση ότι είμαστε επαγγελματίες και ότι έχουμε και ανάγκες εκτός από. Δεν ζούμε δηλαδή. Έχουμε και εμείς περιορισμούς ως άνθρωποι. Για να κάνουμε μια δουλειά, πρέπει κάποια πράγματα να καλύπτονται. Και να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον, κλείνοντας. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα? Πώς το βλέπετε, πιστεύετε ότι? Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζω που ασχολούνται με διάφορα πράγματα, με τη μετάφραση αλλά και με άλλα πράγματα, νομίζω ότι είναι όλο και καλύτεροι. Δηλαδή ότι οι επόμενοι που έρχονται είναι όλο και καλύτεροι. Τώρα, το τι θα γίνει με την εκδοτική παραγωγή, αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, μέσα σε 6 χρόνια, οι τίτλοι έχουν μειωθεί στο 50%. Η κυκλοφορία των βιβλίων, κάτι που παλιότερα, όταν παλιότερα μιλούσαμε για μια εκδοτική επιτυχία και αυτό σημαίνει 30.000 βιβλία, σήμερα σημαίνει 5.000 βιβλία. Αυτά είναι νούμερα που βάζουν κάποιους περιορισμούς και στη μετάφραση. Απ' την άλλη, για τόσο μικρή χώρα έχουμε πάρα πολλούς τίτλους που κυκλοφορούν. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλή επαφή με την παγκόσμια λογοτεχνία. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Τα παιδιά που σπουδάζουν και θα ήθελαν να γίνουν μεταφραστές, τι θα τους συμβουλέψετε? Αφού έχετε μεγάλη εμπειρία, κάποια χρήσιμη συμβουλή να τους δώσετε? Νομίζω ένα που θα έλεγα, που εμένα με έχει βοηθήσει, δεν ξέρω όμως αν βοηθάει άλλους ανθρώπους, είναι ότι όταν μεταφράζεις ένα κείμενο, είναι να κάθεσαι και να παιδεύεσαι με το κείμενο. Δηλαδή, να μην χρησιμοποιεί κανείς διευκολύνσεις. Να μην ψάχνει γρήγορα να το πάει σε κάποιον να του το λύσει. Είναι σημαντικό να κάθεται κανείς λίγο να παιδεύεται στα πράγματα. Και επίσης, ένα άλλο που θα έλεγα είναι να επιμείνουν να μείνουν στη δουλειά. Γιατί πολλοί άνθρωποι μεταφράζουν ένα βιβλίο, φεύγουν από το χώρο. Μεταφράζουν δύο βιβλία, φεύγουν από το χώρο. Νομίζω για να μπορέσει κανείς να σταθεί, πρέπει να επιδιώξει να έχει μια συνέχεια στη δουλειά. Όπως και σε όλες τις δουλειές, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταύρο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.